Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Με αφορμή τις λατρευτικές εκδηλώσεις στη μνήμη των Αγίων Μερκουρίου και Δαμασκηνού του Δίτου, που θα λάβουν χώρα στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, στο Επισκοπείο Άρτας τις επόμενες μέρες, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Καλίνικος αναφέρεται στην αύξηση κρουσμάτων που παρατηρείται στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα, την τήρηση των μέτρων αλλά και τον εμβολιασμό. Στον Καθεδρικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίου Μερκουρίου που βρίσκεται στο Επισκοπείο Άρτας θα τελεστούν οι ακολουθίες της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, του Αγίου Μερκουρίου και του Αγίου Δαμασκηνού του Δίτου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κύριος Καλίνικος καλεί το χριστεπώνυμο πλήθος να μετέχει στις λατρευτικές λειτουργίες, εφαρμόζοντας ωστόσο πιστά, όπως τόνισε, τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Θέλω να ευχαριστήσω το τοπικό μας κανάλι, τον RTV, διότι βρίσκεται σήμερα εδώ στο Επισκοπείο, προκειμένου να ανακοινώσω στους πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως ότι από τα εισόδια της Θεοτόκου και κατά τις επόμενες ημέρες, εδώ στο Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στον Άγιο Μερκούριο όπως είναι γνωστός, θα έχουμε πανηγύρις. Έτσι λοιπόν την ημέρα του Σαββάτου, 20 Νοεμβρίου, παραμονή των εισοδίων, στις 5:30 το απόγευμα, θα τελέσουμε εδώ στον Ιερό Ναό που βρίσκεται στην αυλή του Επισκοπείου, πανηγυρικό εσπερινό, και την άλλη μέρα, την Κυριακή δηλαδή 21, ανήμερα των εισοδίων, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προκειμένου ο κόσμος να έρθει και να λάβει τη χάρη της Παναγίας, και να εορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο το πρόσωπο εκείνο το οποίο μας σκέπει, μας φυλάσσει και μας προστατεύει από κάθε κακό. Κατόπιν την ερχομένη εβδομάδα, δηλαδή την Τετάρτη το απόγευμα, 24 του μηνός Νοεμβρίου, είναι παραμονή της Αγίας Εκατερίνης και παραμονή βεβαίως και του Αγίου Μερκουρίου, γιατί η Αγία Εκατερίνη εορτάζει την ίδια μέρα με τον Άγιο Μερκούριο. Τετάρτη το απόγευμα 24 του μηνός, παραμονή, στις 5:30 πάλι, εδώ στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μερκουρίου, των Εισοδίων της Θεοτόκου, θα τελέσουμε πανηγυρικό εσπερινό και ανήμερα της εορτής του Αγίου Μερκουρίου, στις 25, την Πέμπτη δηλαδή, θα τελέσουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Τέλος, να θυμίσω ότι στις 27 του μηνός, δηλαδή το Σάββατο, το ερχόμενο, την άλλη εβδομάδα, 27 Νοεμβρίου, είναι η μνήμη ενός τοπικού μας Αγίου, του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου, ο οποίος, όπως θα θυμόσαστε, ενώ ήταν επίσκοπος Λυτής Κεραντίνης, επάνω δηλαδή στο Λαγκαδά, ετελέφτησε ως Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης. Είναι δηλαδή τοπικός μας Άγιος. Τα τελευταία χρόνια τον εορτάζουμε εδώ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μερκουρίου, μέσα στην αυλή του Επισκοπείου. Έτσι θα κάνουμε και φέτος, που σημαίνει δηλαδή ότι την Παρασκευή, 26 του μηνός Νοεμβρίου, το απόγευμα στις 5:30 θα τελεστεί μέγας εσπερινός και ανήμερα της εορτής του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου, δηλαδή το Σάββατο, 27, θα τελέσουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εννοείται ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα τα οποία μας συμβουλεύουν οι ειδικοί και αφορμόμενος ακριβώς από αυτό, θέλω να κάνω ένα κάλεσμα και πάλι σε όλους σας, παρότι ξέρω ότι πολλές φορές γίνομαι κουραστικός. Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται και πάλι στο θέμα της πανδημίας και του εμβολιασμού ως μέσο αντιμετώπισης του κορονοϊού αλλά και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Βλέπετε ότι υπάρχει μία συρροή στην Άρτα. Βέβαια σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και στην Άρτα, παρότι ήμασταν από τις πιο καθαρές περιοχές, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μεγάλη συρροή κρουσμάτων. Υπάρχει δυστυχώς πολύ μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο της Άρτας και θέλω να επαναλάβω ένα κάλεσμα αδελφικό σε όλους εσάς τους πιστούς χριστιανούς της Μητροπόλεως Άρτης. Παρακαλώ, ακούστε αυτά τα οποία λένε οι γιατροί. Είχα πει από την αρχή και θα το επαναλάβω και σήμερα.
Προσωπικά εγώ, παρότι όπως και άλλοι Μητροπολίτες έχουμε υποστεί μύριες όσες κακολογίες, προσωπικά εγώ από την αρχή της πανδημίας είχα ξεκαθαρίσει. Δεν φοβάμαι μήπως αρρωστήσω. Δεν φοβάμαι αν θέλετε και μήπως πεθάνω. Ο Θεός να με ελεήσει. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ώρα. Εκείνο το οποίο με φοβίζει είναι να μην γίνω αφορμή να κολλήσουν άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι μεγίστη αμαρτία. Σας θυμίζω αυτό που είχε πει ο Αρχιεπίσκοπός μας κύριος Ιερώνυμος από την αρχή της πανδημίας. Τηρούμε τα μέτρα όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά από αγάπη για τον συνάνθρωπο. Με τι πρόσωπο θα κυκλοφορούσα στους δρόμους της Σάρτας, αν είχα έστω και την παραμικρή μέσα μου ενοχή ότι έχω γίνει αφορμή για να κολλήσει κάποιος συνάνθρωπός με αυτόν τον κορονοϊό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εν ονόματι ναι, της αγάπης προς τον Χριστό και της αγάπης προς τον κάθε συνάνθρωπο που είναι η εικόνα του Χριστού, τηρήστε όλα αυτά τα οποία οι ειδικοί συμβουλεύουν. Ξέρω ότι θα ακούσω πολλά ακόμα και για αυτά τα οποία σήμερα λέω από το κανάλι του RTV, αλλά εφόσον η συνείδησή μου είναι καθαρή, δεν έχω να φοβηθώ απολύτως τίποτα. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα, αυτήν την ημέρα, 17 Νοεμβρίου, πήγα και έκανα την τρίτη δόση του εμβολίου, γιατί έτσι μου είπε ο γιατρός μου. Και ακολουθώντας το υπόδειγμα το οποίο μας έδωσε η Σύνοδος, σας λέω και σε όλους εσάς, ρωτήστε τον προσωπικό σας γιατρό και κάντε αυτό που θα σας πει ο γιατρός σας. Αν ο γιατρός σας πει ότι πρέπει να κάνετε το εμβόλιο, πρέπει να κάνετε το εμβόλιο, το οποίο δεν είναι αμαρτία. Πολλές φορές θα ακούσετε και γιατρούς, θα ακούσετε και κληρικούς, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την ιατρική κοινότητα. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρετε είναι ότι ανοίγουμε τα αυτιά μας σε αυτούς οι οποίοι είναι φορείς του λειτουργήματος το οποίο κάνουν. Οι μεν γιατροί έχουν ένα ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν, οι δε κληρικοί έχουν έναν Μητροπολίτη και πάνω από τον Μητροπολίτη και μία σύνοδο στην οποία πρέπει να υπακούν. Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτά τα κριτήρια είναι εξόχως επικίνδυνο για την κοινωνική ισορροπία και για τη δημόσια υγεία. Θέλω να σας παρακαλέσω λοιπόν με ωριμότητα, την οποία καυχόμαι ότι επιδείξατε όλοι οι αρτινοί καθ' όλη αυτή την περίοδο, να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα τηρήσεως των μέτρων. Μέχρι πότε θα μου πει κάποιος, μέχρι να νικηθεί αυτός ο αόρατος εχθρός, ο οποίος έχει φωλιάσει πάνω από ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι βεβαίως μόνο πάνω από την Άρτα ή μόνο πάνω από την Ελλάδα. Πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μας και να ανοίξουμε και την ψυχή μας. Ανοίγοντας το μυαλό μας, να καταλάβουμε ότι αυτός ο τύραννος, ο οποίος μας παλεύει εδώ και 1,5-2 χρόνια τώρα, δεν είναι μόνο πάνω από την περιοχή στην οποία μένουμε. Είναι πάνω από όλη την ανθρωπότητα. Και επίσης να ανοίξουμε και την ψυχή μας και να πούμε ότι θα υποστούμε οποιαδήποτε θυσία προκειμένου να νικήσουμε αυτόν τον κοινό εχθρό. Μόνο που για να νικήσεις έναν πόλεμο χρειάζεται να υπακούς σε αυτούς που έχουν το γενικό πρόσταγμα. Αν ο καθένας κάνει ό,τι το μυαλό του υπαγορεύει, τότε όχι απλώς δεν νικάς τον εχθρό, αλλά σίγουρα γίνεσαι θύμα κι εσύ και στέλνεις και άλλους αδόξως στον θάνατο. Σας εύχομαι με το καλό να εορτάσουμε αυτές τις Άγιες ημέρες. Βεβαίως με το καλό να διανύσουμε το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων και ήθε σύντομα να φύγει αυτός ο εφιάλτης της πανδημίας πάνω από όλο τον κόσμο για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζουμε τον Θεό που μας έδωσε τη δύναμη, υπομείναμε και στο τέλος βγήκαμε με τη δική του τη βοήθεια νικητές. 48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και οι φετινοί εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν κανονικά μετά την περσινή αναβολή τους λόγω της πανδημίας, αλλά με την τήρηση αυστηρών μέτρων προστασίας για όλους τους συμμετέχοντες. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνεχίζει να εμπνέει για ελευθερία έκφρασης, δημοκρατία και να παραπέμπει στα ιδανικά σε ένα καλύτερο κόσμο. Φέτος συμπληρώνονται 48 χρόνια από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, με το ιστορικό κτίριο της Οδού Πατησίων να έχει ανοίξει τις πύλες του προκειμένου ο κόσμος να καταθέσει στο μνημείο λουλούδια και στεφάνια. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτακτορική εκδήλωση ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών, η οποία είχε επιβάλει δικτακτορία στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 1967.
Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου με κατάληψη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών από φοιτητές και σπουδαστές και η οποία κλιμακώθηκε σε αντιδικτακτορική διαδήλωση καθώς συνέρευσαν και χιλιάδες πολιτών και έληξε τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου με την εισβολή ενός τάγκ στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος, οπότε εισέβαλε η αστυνομία και ο στρατός. Ακολούθησαν γεγονότα που άφησαν νεκρούς, τραυματίες και οδήγησαν πολλούς σε φυλακίσεις και βασανιστήρια. Σωτήρη Πέτρουνα, Σωτήρη Πέτρουνα, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά, σε πήρε σε πήρε η Λευτεριά. Πεζή έφτασε στο Πολυτεχνείο η Κατερίνα Σακελεροπούλου προκειμένου να καταθέσει και εκείνη στεφάνη στο Μνημείο των Πεσότων Ηρώων του Πολυτεχνείου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας μπήκε στο χώρο όπου βρισκόταν φοιτητές που φώναζαν συνθήματα, κατέθεσε το στεφάνι της και αποχώρησε πάλι πεζή χωρίς να κάνει καμία δήλωση. Από την ιστορική εξέργηση του Πολυτεχνείου εμπνεόμαστε και τολμούμε. Συλλογιζόμαστε και προχωρούμε, αναφέρει σε μήνυμα το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 48 χρόνια από την ημέρα που οι φοιτητές κατέλαβαν το Πολυτεχνείο και πάλεψαν για τη δημοκρατία και την πτώση της Χούντας, περνώντας την ιστορία ως ήρωες. Όπως λέει ο Πρωθυπουργός, τα μηνύματα εκείνων των μεγάλων στιγμών μετατρέπονται σήμερα σε καθημερινό προσανατολισμό προς μια ασφαλή δημοκρατία που βαθαίνει το χαρακτήρα της και απλώνει τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν νοσταλγούμε γερασμένα συνθήματα, αλλά υλοποιούμε ζωντανά αιτήματα, χτίζοντας μια οικονομία που αυξάνει την ευημερία όλων, σεβόμενη το περιβάλλον, μια παιδεία που προσφέρει εργασία και πρόοδο και μια δυναμική κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τους πολίτες να υποδεχθούν τη φετινή μεγάλη επέτειο μακριά από καπηλίες και ακρότητες. Κλείνει δε το μήνυμά του με αναφορά στην πανδημία και την ανάγκη να προφυλάξουμε τις ζωές μας και τους γύρω μας. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αγωνιστών και θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και της Δημοκρατίας στήρισε η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, αναφερόμενος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, τόνισε πως αποτέλεσε έργο της νεολαίας και μια κατεξοχήν αντιστασιακή δράση εναντίον του 7ετούς δικτατορικού καθεστώτος και πρόσθεσε ότι μας καθοδηγεί σε μια διαρκή βελτίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τα γαλάζια μάτια του μας καλούνε. Μήνυμα βουλευτή Άρτας Κινάλ Χρήστου Κόγκα για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η επέτειος του Πολυτεχνείου συμβολίζει την κορύφωση του αγώνα ενάντια στη δικτακτορία, όπως αυτήν εκφράστηκε με την εξέγερση των φοιτητών της νεολαίας και του λαού μας τον Νοέμβρη του 1973. Όπως κάθε χρόνο τιμούμε και φέτος όλους όσους αγωνίστηκαν τότε για την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα μας και ιδιαίτερα αυτούς που έδωσαν την ίδια τους τη ζωή σε αυτόν τον αγώνα.
Αυτόν τον αγώνα οφείλουμε να συνεχίσουμε και στη σημερινή εποχή με τις δικές της δυσκολίες και συνθήκες για το δικαίωμα όλων και ιδιαίτερα των νέων στις ίσιες ευκαιρίες, στη μόρφωση, στο εθνικό σύστημα υγείας για δουλειά και αξιοπρέπεια, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Δικαιώματα και θεσμοί που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα και δοκιμάζονται. Όπως επίσης οφείλουμε να επαγρυπνούμε, αφού ο αγώνας για δημοκρατία επίσης δεν σταματά ποτέ. Η δημοκρατία άντεξε στην κρίση, έχει όμως διαχρονικά προβλήματα στη λειτουργία της και εχθρούς που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η δημοκρατία πρέπει να προστατευθεί από κάθε μορφής ακρότητα, από το λαϊκισμό και το διχασμό που πρέπει να απομονωθούν. Σήμερα καλούμαστε να δώσουμε αυτές τις μάχες μέσα στις πρωτόγνωρες δυσκολίες της πανδημίας που εξακολουθεί να προσθέτει προβλήματα και αδιέξοδα αλλά και από μέσα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις κοινωνικές ανισότητες που μεγαλώνουν. Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με τις διαχρονικές αξίες που μεταφέρει ακόμη στο σήμερα έρχεται να μας επιθυμίσει τη σημασία της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του λόγου, το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Τιμούμε τους αγωνιστές που συνέβαλαν στην αφύπνιση του λαού μας και στο τέλος της επταετούς διτεκτορίας. Τιμούμε τους φοιτητές, τους νέους, όλους τους απλούς πολίτες που πάλεψαν για τα ιδεώδη της ισονομίας και της παιδείας που έμειλαν να γίνουν οδηγοί για τις επόμενες γενιές, γεννώντας τη μεταπολίτευση. Γι' αυτό και σήμερα το Πολυτεχνείο είναι επίκαιρο. Ενωμένοι με κοινές αρχές και αξίες, μπορούμε να κερδίσουμε τα στοιχήματα της δικής μας γενιάς και να απαντήσουμε στις δύσκολες προκλήσεις της δικής μας εποχής. Ενωμένοι να απαντήσουμε και εμείς στις ιστορικές προκλήσεις της εποχής μας, ακριβώς όπως το Πολυτεχνείο. Συναντήθηκαν διαφορετικές κοινωνικές συνιστώσεις για ένα κοινό στόχο. Να παραμείνουμε στο θέμα του Πολυτεχνείου, καθώς μία όμορφη εκδήλωση και ιδιαίτερη πραγματοποίησε το Μουσικό Σχολείο Άρτα στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 48 χρόνια μετά, το Μουσικό Σχολείο Άρτα θυμάται και αποδίδει τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για δημοκρατία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το πρωί της Τετάρτης, στον εξωτερικό χώρο του σχολείου και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε επιτυχιακό αφιέρωμα από τους μαθητές για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Που συνόψισε στην απλότητά του τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας, κάθε λαού. Ένα σύνθημα που ενώθηκε με τη φωνή όλων των πολιτών και κλώνησε το δικτακτορικό καθεστώς. Οι φοιτητές της εποχής πρωτοστάτησαν στον αγώνα κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας σε μια εποχή ανελευθερίας, διωγμών αντιφρονούντων, καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων απουσίας από το διεθνές γίγνεσθε. Μιας επταετίας κατά την οποία η χώρα μας διχάστηκε, σκοτίνιασε, απομονώθηκε, βρέθηκε στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων, υπέστη εθνικές απώλειες. Η παιδεία πρωταγωνιστεί στη μάχη για δικαιοσύνη, ελευθερία, δημοκρατία. Είναι συνυφασμένη με αυτά τα ιδανικά, στοχεύει στην καλλιέργεια και στην επιδίωξή τους. Κατοχυρώνει, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες της πολιτείας, την ισότητα των ευκαιριών στους νέους πολίτες της χώρας μας, είναι βασική προϋπόθεση για την κοινωνική κινητικότητα, για τη δημοκρατική δομή της κοινωνίας μας. Αποτελεί όχημα για ένα καλύτερο αύριο. Εξασφαλίζει στα παιδιά μας εφόδια, ώστε αυτό το καλύτερο αύριο να έχουν δυνατότητα να το κάνουν πράξη. Ήδη από φέτος, αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, με την κέρια συνδρομή σας, αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο αλληλοσεβασμός, η πολιτιότητα, καθώς και οι δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, αποκτούν ακόμα μια πιο ενισχυμένο ρόλο στα σχολεία μας, μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών, αγαπητοί μας μαθητές, θα μπορείτε να προσεγγίζετε πιο βιωματικά τα ιστορικά γεγονότα και να εξοικειώνεστε καλύτερα με το πλαίσιο στο οποίο αυτά συνέβησαν. Έτσι, με εφόδιο τη γνώση και με οδηγό τις αξίες,
εσείς οι αυριανοί διαμορφωτές της ιστορίας μας θα μπορέσετε να γράψετε τις πιο λαμπρές σελίδες της, εμπνεόμενοι και από τα ιδανικά των φοιτητών του Πολυτεχνείου για Δημοκρατία και Ελευθερία. Πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στους συμμαθητές σας που σε αυτές και σε αυτές τις συνθήκες ακόμα που βιώνουμε την τελευταία εβδομάδα κατάφεραν και ετοίμασαν αυτό το αξιοπρεπές, όμορφο και δυναμικό αφιέρωμα για τη σημερινή μέρα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα αξίζουν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο σύνολο το μουσικό. Ένα μεγάλο χειροκρότημα αξίζουν όλα τα παιδιά που διάβασαν, που απήγγειλαν, που παρουσίασαν το χρονικό της μέρας. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα αξίζουν οι συνάδελφοι που μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις πιεστικές κατάφεραν και είχαμε σήμερα αυτό το όμορφο αφιέρωμα. Για την οργάνωση της γιορτής ήταν η κυρία Άννα Πρέτζα. Την ευχαριστούμε πολύ και τη συγχαίρουμε για την παρουσία την ιδιαίτερη. Στο μουσικό σύνολο ήταν ο κύριος Μπάμπης Καμνέλος και ο κύριος Αυγέρης Τσιρώνης. Και στον ήχο μας βοήθησε, έστησε όλο τον ήχο και στην πρόβα. Είχε κάνει προετοιμασία για μέσα και σήμερα έγινε αλλαγή και βγήκαμε έξω, ο Βασίλης ο Σιλιόγκας. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους και όλους εσάς και μακάρι να ήταν αφορμή το σημερινό αφιέρωμα να σκεφτούμε πράγματα για το ρόλο μας μέσα στα σχολεία, για το ρόλο της παιδείας, για το ρόλο της μουσικής, για το ρόλο των συνθετών μας, των ποιητών μας, των συγγραφέων μας, των ακαδημαϊκών που εκείνα τα χρόνια έγραψαν, εκείνα τα χρόνια μίλησαν, εκείνα τα χρόνια τραγούδησαν, για όλα αυτά που υπάρχουν και σε συνθήματα εδώ, για όλα αυτά που συνεχίζουμε να τα διεκδικούμε και τώρα. Η ευθύνη των σχολείων είναι και σήμερα μεγάλη. Η περίοδος που βιώνουμε είναι ιδιαίτερη και έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες συνθήκες που μέσα σε αυτές πρέπει όλοι να παλέψουμε από την πλευρά του ο καθένας. Πάρτε τα ερεθίσματα που σας δίνονται μέσα στα σχολεία για να μάθετε, για να σκεφτείτε και να μάθετε να διεκδικείτε, να κατακτάτε και να παλεύετε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους και τα παιδιά που μας παρουσίασαν σήμερα το αφιέρωμα. Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Η ώρα σήμερα κλείσε το φως, τι παύρος. Το βράδυ θα βγούμε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά. Πονάει πιο πολύ.
Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χιλιδεκατρείς. Οι μαθητές και οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Άρτας έστησαν τη γιορτή του Πολυτεχνείου και την έντυσαν με όμορφα τραγούδια αλλά και με ξεχωριστά ποίηματα. Το δικό μας αλλά και υποτοτινό και συνεπώς το αμελούμενο που όταν χρειαστεί, όταν υπάρξει προσωπική ανάγκη και κοινωνική αναγκαιότητα θα προκύψουν πολλά πολυτεχνία. Αρνήθηκαν οι αστυνομικοί της Χούντας να έρθει πάλι κοντά μας, να περιοριστεί κλώσσα στο Πολυτεχνείο και μετά στήσουν να μας προφυλάξει από μια νέα επιδρομή δακρυγόνου. Τα δακρυγόνα πέρασαν. Τα αντιμετωπίσαμε με μεγάλο θάρρος. Αντιμετωπίσαμε λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέσα. Τα δακρυγόνα δεν μας φοβίζουν. Δεν είναι ελαέ. Σε ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σου. Διαδηλώνουμε την πίστη μας στα ελληνικά μας. Είτε η δημοκρατία, είτε το ανεξάρτητο, η ανεξάρτητη ελληνική δημοκρατία. Κάτω η Χούντα, κάτω ο φασισμός. Δεν περνάει ο φασισμός. 11:30 το βράδυ. Ο Παπαδόπουλος αποφασίζει να ενισχυθούν οι αστυνομικές δυνάμεις με στρατιωτικές. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δω μικρή. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, τα άρματα μάχης εξέρχονται από τους στρατώνες στο Βουδί και στο Διόνυσο. Ο οδηγός του τεθωρακισμένου που εισήλθε στο Πολυτεχνείο θα πει: «Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η ύλη μου πήρε εντολή να ετοιμαστεί για έξοδο. Όταν φτάσαμε στην πλατεία Αιγύπτου, μας έδωσαν εντολή να σταματήσουμε. Ο κόσμος, θυμάμαι, μας φώναζε: Είμαστε αδέλφια. Εγώ ήθελα να τους φάω, τους έβλεπα σαν παράσιτο». Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Στρατηγέ, το τάγκ σου είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες εμφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται οδηγό. Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολυδύναμο. Πετάει πιο γρήγορα από τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται πιλότο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, του Τάσου Λιβαδίτη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζεις την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις τον δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μέσα στην απέραντη σιωπή, τη νύχτα, θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, από το άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ, και μέσα στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Μία και μισή μετά τα μεσάνυχτα. Και νέα έκκληση από το ραδιοσταθμό. Οι φαντάροι δεν ανήκουν στη Χούντα. Η Χούντα στηρίζεται στο μέταλλο και στο σίδερο. Η καρδιά των φαντάρων έχει τον ίδιο παλμό με τη δικιά μας. Αγαπάτε τους φαντάρους. Ελληνικά στρατευμένα νιάτα, ο λαός δεν σας κρατά κακία. Ξέρει ότι είστε μαζί μας.
Αναποφάσιστα τάγκς, αναποφάσιστα γκλόπς, αναποφάσιστα φώτα. Το μόνο σίγουρο και σταθερό είναι η φωνή που έρχεται από τους 1050 χιλιόκυκλους. Μια φωνή αντί για τραγούδι. Μια απάντηση στην απειλή που για λίγο διστάζει. Ζήτημα δευτερολέπτων. Τούτη τη φορά, τη φράση τη λέει πρώτα ένα γόρι και μετά ένα κορίτσι. Είμαστε άοπλοι. Θα σας υποδεχθούμε με χειροκροτήματα. Παιδιά, χειροκροτήστε. Τα τάγκς δεν θα χτυπήσουν. 2 η ώρα. Τα τάγκς ξεκινούν με αναμένους προβολείς. Οι φοιτητές τοποθετούν τη Mercedes του Πρίτανη πίσω από την κεντρική πύλη για να εμποδίσει την είσοδο. Ανεβασμένοι στα κάγκελα, ψάλλουν τον εθνικό ύμνο και φωνάζουν στους φαντάρους: «Είμαστε αδέρφια». Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Σάρτας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Σάρτας η ΜΕΔΑΠΟΣ, που κατηγορείται για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος κατήχε 2 δεντρίλια κάναβης ύψους 15 και 35 εκατοστών, 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 67 γραμμαρίων και πλαστικό τρίφτη. Τα παραπάνω κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Παντέν 50% φθηνότερα. Kleenex καθαριστικά 50% φθηνότερα. Ariel Σκόνη 56 μεζούρες 8,99. Softex 50% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Dixan Σκόνη και υγρό 70 μεζούρων μόνο 9,79 €. Ρολό κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 5,69 €/κιλό. Βόιο κοιμάς ελληνικός μόνο 6,19 €/κιλό. Μάξι χαρτί κουζίνας 600 γραμμαρίων μόνο 1,39.
Σανόλα ηλιέλαιο 5 λίτρων μόνο 10,49. Μανταρίνια κλιμεντίνες Άρτας μόνο 89 λεπτά το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Τιμή και δόξα σε αυτούς που έπεσαν στο Πολυτεχνείο. Τη χρονιά εκείνη ήμουνα παρά ένα χρόνο ακαδημαϊκός πολίτης. Άρα έχω μνήμες, όχι από το Πολυτεχνείο, δεν θα το παίξω κι εγώ ήρωας και αντιστασιακός. Έτσι. Έχω μνήμες όμως από το κλίμα της εποχής. Και θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα σε νεαρή ηλικία, αγέννητοι προφανώς τότε, συμπεριφέρονται έτσι σε κοινοβουλευτικούς οποιοδήποτε χώρου και κάποιοι μονοπολούν τους αγώνες του Πολυτεχνείου, το μόνο που κάνουν είναι να ασελγούν και να βεβηλώνουν την μνήμη εκείνων που έπεσαν για να έρθει η δημοκρατία στη χώρα μας. Τίποτε άλλο και ονοήτο. Και κάτι ακόμη έτσι εντάχει, το λέμε κάθε φορά και στις εθνικές εορτές, το Πολυτεχνείο το σύνθημα που κυριαρχούσε των φοιτητών, των αγωνιζόμενων όλων των χώρων, υπενθυμίζω, όχι μόνο της αριστεράς που φαίνεται κάποιοι να θέλουν να έχουν τα πρωτεία. Μην θυμηθούμε τώρα ότι το ΚΚΕ τότε έλεγε στους φοιτητές ότι είναι προβοκάτσια και αποτραβηχτείτε ή κάποιοι άλλοι αριστεροί ποιούσαν την ίσαν. Ήταν ένας μαζικός συλλογικός αγώνας, βεβαίως και με αριστερείς κατέθεσης φοιτητές, αλλά το σύνθημα ήταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και αναρωτιέμαι εγώ, τι σοή παιδεία είναι αυτή όταν σήμερα για μια ακόμη φορά δόθηκε η αφορμή, βεβαίως με το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι μαθητές μετά από μια δεκάλεπτη ομιλία πέρα δέχει στα σχολεία να περιφέρονται αναπαστατούς και τα σρήμας όλων των πόλεων για να τιμήσουν ποιο, το Πολυτεχνείο, έτσι τιμάται. Τίποτε άλλο ρητορικό το ερώτημα, κατά τα άλλα ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια χούντα, γιατί εμείς τη ζήσαμε στο πετσί μας και έχουμε, αν θέλεις, και ένα λόγο παραπάνω να αντιδρούμε έτσι. Πάμε τώρα στα θέματα της σημερινής διάθεσης. Πάμε λοιπόν στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο Φιλιατών. Είναι απογευματινά νέα αυτά, έτσι, περιστατικό που συνέβη σήμερα το απόγευμα, ναι. Μεσημεριανά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, Βίκη. Επιβάλλεται καταρχήν, αν ο κύριος εισαγγελέας πρωτοδικών θεσπρωτείας μας ακούει, επιβάλλεται να επιληφθεί και να επεμβεί εδώ και τώρα. Να μην πω ότι έπρεπε να έχει επιληφθεί, εκτός αν έχει επιληφθεί και δεν το ξέρουμε. Αν έχει γίνει αυτό, του ζητούμε συγγνώμη. Βέβαια, θα πω στη συνέχεια, αύριο η νομική σύμβουλος του νοσοκομείου, η δικηγόρος, η νομική σύμβουλος του νοσοκομείου, με την διοίκηση του νοσοκομείου, θα κάνει παράσταση στον εισαγγελέα, γιατί αυτό που έγινε σήμερα είναι ενορχιστρωμένη προσπάθεια από αυτό το περίφημο κίνημα των αντιεμβολιαστών που δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν γίνεται να θρυνούμε εκατόμβες νεκρών, εκατόμβες κυριολεκτό, γιατί παρά 10% δεν έχουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, σήμερα νεκρών είναι 63 τα ωραία, κρούσματα στην Άρτα. 30 στη Θεσπρωτεία, 25 στη 160 στα Γιάννενα. Δηλαδή, μόνο από τη δική μας την περιοχή, αν μπράβο κρίνουμε, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Δεν γίνεται λοιπόν κάποιοι οι οποίοι δεν, εγώ η επιστήμη δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Μάλλον σηκώνει και αυτά τα χέρια ψηλά. Δεν μπορεί κάποιοι κατευθυνόμενοι, υποκινούμενοι, εκπορευόμενοι, χειραγωγούμενοι, καθοδηγούμενοι, δεν ξέρω, επειδή ζουν σε δικό τους εικονικό κόσμο, επειδή δεν ξέρω ποιοι τους επηρεάζουν, δημιουργούν τέτοια σκηνικά όπως το παίζει στο νοσοκομείο Φιλιατών. Εντάχει, μία κυρία από χωριό, η οποία διαμένει σε χωριό έξω από την Ιγουμενίτσα, δεν θα το ονοματίσω, ξέρω και το χωριό,
ξέρω και την κυρία, ξέρω και την εθνοτική της προέλευση, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Δεν το λέμε με ρατσιστική διάθεση. Εδώ είναι υπήκος, Έλληνας υπήκος είναι, έτσι, αποκτήσει δικαιώματα. Πάει στο νοσοκομείο Φιλιατών, κλείνει ραντεβού. Άκου τώρα, εδώ μιλάμε για στημένα πράγματα και αδιανόητα. Στο εμβολιαστικό κέντρο κλείνει ραντεβού να εμβολιαστεί. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, ο επικεφαλής γιατρός, θα πω το όνομά του γιατί είναι ένας γιατρός ήρωας, όχι μόνο αυτός, θα το πω και το έχω πει και άλλη φορά, αλλά και όλοι όσοι στελεχώνουν το εμβολιαστικό κέντρο και του νοσοκομείου Φιλιατών και του τμήματος του ΤΕΠ, του ΤΕΠ Ιγουμενίτσας, του πρώην κέντρου υγείας. Είναι αξιολογότατοι επιστήμονες και άνθρωποι. Ο γιατρός λοιπόν επικεφαλής, ο αιματολόγος, ο κύριος Χρήστος Μέμος, που τόσους μήνες τώρα μαζί με τους συνεργάτες του δίνει μάχες και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 25.000, πρόσεξε, πάνω από 25.000 εμβολιασμούς για τη Σπρωτεία, ένα νομό με 35.000 κατοίκους, αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος, έτσι. Λοιπόν, όταν η κυρία αυτή κάθε στην καρέκλα, της πήρε το ιστορικό όπως προβλέπετε και του είπε αυτή ότι είμαι αλλεργική. Τι λέει, ωραία, αφού είσαστε αλλεργικοί, να προσέχετε. Τι θέλετε να κάνω, τι θέλετε να προχωρήσω το εμβόλιο. Λέει, να μην το κάνω το εμβόλιο. Ωραία, της λέει, μην το κάνετε. Επιλογή σας είναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή η κυρία, αντί να σηκωθεί να φύγει, λοιπόν, άρχισε να ζητάει σε έντονο και επιθετικό ύφος από τον γιατρό να του ζητάει διάφορα έγγραφα τα οποία τα είχε γραμμένα σε ένα χαρτί, τα οποία τα πήρε χαρτί, της τα υπαγόρευσαν ή τα πήρε από κάποιο site που έχει έδρα την Κέρκυρα, από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, και κάποιοι από εκεί υποκινούν και κατευθύνουν κάποιους να αντιδρούν έτσι, αντιεμβολιαστές. Και ζητούσε λοιπόν από τον γιατρό να της προσκομίσει κάποια έγγραφα για το αν το εμβόλιο έχει παρενέργειες, για το αν είναι, ξέρω εγώ, επικίνδυνο, για το κτίριο του νοσοκομείου, για τα αν πληρεί τις προϋποθέσεις, κάτι δηλαδή απλά και μόνο για να στήσει σκηνικό. Και έστησε σκηνικό. Τελικά ο γιατρός αυτός, μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο, τον ξέρει όλη η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, προσπάθησε να διαχειριστεί το περιστατικό όσο μπορούσε. Έφυγε η κυρία αυτή και δεν φτάνει αυτό. Πάει στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει μήνυση. Και η διοίκηση της αστυνομίας, εφαρμόζοντας τον νόμο, καταθέτει τον γιατρό, αν είναι δυνατόν, να πάει να δώσει καλεί τον γιατρό να πάει να δώσει κατάθεση. Μηνύει η κυρία τον γιατρό για εξύβριση. Αδιανόητα πράγματα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο γιατρός έδωσε κατάθεση, η αστυνομία εφήρμοσε τον νόμο. Δεν ξέρω αν είναι σε ισχύ ο νόμος που ψηφίστηκε προσφάτως για διασπορά ψευδών ειδήσεων, διότι με αυτόν τον νόμο θα πάει κατηγορούμενη τώρα, γιατί μίλησα με τον διοικητή του νοσοκομείου και μου είπε ότι αύριο κατεβαίνει στον εισαγγελέα με την νομική σύμβολο του νοσοκομείου και καταθέτει το γεγονός και καλεί τον εισαγγελέα να επέμβει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή όμως ο διοικητής το έψαξε το θέμα, είδε ότι η κυρία αυτή επικοινωνούσε με κάποιον από την Κέρκυρα, ο οποίος έχει και ένα site, μου είπε το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Ας το βρουν αυτοί που ασχολούνται, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αυτοί που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά ίχνη. Και στα social media, μετά το επεισόδιο με την εισαγωγικά αρνήτριας, με χωρίς εισαγωγικά, με τον γιατρό, 500, μου λέει ο διοικητής, σε μισή ώρα ήταν 500 αναρτήσεις αντιεμβολιαστών, οι οποίοι έδιναν συγχαρητήρια στη γυναίκα αυτή που δημιουργεί το σκηνικό και προέτρεπαν και άλλους και λέγανε, βλέπετε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το σύστημα και πόσα όπλα έχουμε στη φαρέτρα μας. Ποια όπλα έχετε στη φαρέτρα σας, βρέαμε εγκέφαλη, πεθαίνει κόσμος κάθε μέρα. Έλεος, πραγματικά έλεος, αλλά δεν φταίτε εσείς, φταίει η πολιτεία, η οποία δυστυχώς δεν είναι θωρακισμένη θεσμικά έτσι που να αποτρέπει τέτοιες αθλειότητες και τέτοιες προβοκάτσες. Λοιπόν, από εκεί μετά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες. Πάμε τώρα, Βαγγέλη μου, στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου. Προχθεσινή, χθες. Χθες, του κυρίου Ριζόπουλου, ναι, του κυρίου Ριζόπουλου. Είδα και την απάντηση κατευθείαν, λοιπόν, άμεσα τα αντανακλαστικά. Την περιφέρεια Ηπείρου σε άμεση απάντηση. Σε ό,τι είπε ο κύριος Ριζόπουλος. Για πάμε λοιπόν, τι είπε για το νοσοκομείο, τι είπε για τα προγράμματα Ίντερεν, τι είπε. Θα το πούμε για μια ακόμη φορά, αγαπητή Βίτη. Θα το πω εγώ δηλαδή. Ειλικρινά απορώ και το εννοώ, δεν το λέω έτσι για να το πω,
Ο κύριος Ριζόπουλος που είναι επικοινωνιολόγος, το κατέχει το αντικείμενο, το έχω πει και άλλη φορά, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της διαχείρισης των μέσων ενημέρωσης. Το έχει σπουδάσει, έχει πολλές καλές περγαμηνές. Είναι δυνατόν να μην έχει ακόμη καταλάβει τίποτε από την ήττα του σε εκλογές του 2019, από την τακτική που ακολούθησε όσον αφορά αυτόν και τον κύριο Κακριμάνη? Δεν καταλαβαίνει ότι με τέτοια νοοτροπία και πολιτική, ακόμη και λάθη να κάνει ο Κακριμάνης, χάνονται τα λάθη του Κακριμάνη, εξαφανίζονται και φαίνονται αυτά τα οποία λέει ο Ριζόπουλος. Τι είπε λοιπόν χθες? Είπε, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι η περιφέρεια, δηλαδή ο Περιφερειάρχης, δεν αξιοποίησε ένα πρόγραμμα του Ίντερεκ για επιδότηση των νοσοκομείων, λόγω, πρόσεξε τώρα, το διαβάζω για να μην ξεφύγω, λόγω της πελατειακής αντίληψης διαχείρισης των πόρων από τον Περιφερειάρχη. Ήθελε, λέει, να πάρει τα λεφτά στην περιφέρεια, όχι προφανώς για να τα φάει, αλλά για να τα διαθέσει, να διαχειριστεί για μικροκομματικούς σκοπούς και καταλαβαίνεις, έτσι, και εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, απαράδεκτο. Πρώτον, γνωρίζουμε όλοι ότι τα νοσοκομεία όλης της Ηπείρου από την περιφέρεια ενισχύθηκαν. Το γνωρίζεις εσύ ως δημοσιογράφος? Mm-hmm. Το γνωρίζεις αυτό? Βεβαίως. Ότι ενισχύθηκαν. Ναι. Όλοι το γνωρίζουμε. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Όταν λοιπόν λες ότι ο Περιφερειάρχης πήρε τα λεφτά στην περιφέρεια, δηλαδή αυτοδιαψεύδεσαι, διότι το γνωρίζουν οι πάντες. Το γνωρίζουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, οι πάντες. Δεύτερον, όταν λες, καταλήγεις, γιατί δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε όλα, ότι η διαπλοκή στην περιφέρεια έχει ονοματεπώνυμο Περιφερειάρχης και έκτη ΔΥΠΕ κτλ. Δηλαδή, αυτή η αιμονή στο πρόσωπο του Κακριμάνη, σου είπα, θα κάνει ο Κακριμάνης μέχρι το τέλος της θητείας του όσα λάθη θέλεις, και αν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος, δεν θα θυμάται κανείς τα λάθη του Κακριμάνη, θα θυμάται τις επιθέσεις του Ριζόπουλου. Και πολύ καλά βγήκε η περιφέρεια και χαρακτήρισε τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Ριζόπουλου θεατρική παράσταση. Έτσι τη χαρακτήρισε η περιφέρεια. Δικαίωμά της, δεν είναι? Λοιπόν, και τι είπε? Ότι είναι εμφανής η ζηλοφθονία του κυρίου Ριζόπουλου κάτω του κυρίου Κακριμάνη. Όσα λέει στερούνται σοβαρότητας και είναι στην πρακτική της συνήθειας που έχει να προσβάλλει και να συκοφαντική μονίμως τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, αυτά, και δίνει τέλος η περιφέρεια διαψεύδοντας ότι δεν διετέθησαν χρήματα από το πρόγραμμα αυτό στα νοσοκομεία και δεν ενισχύεται τα νοσοκομεία. Ο κύριος Ριζόπουλος επανέρχεται σήμερα. Δεν θα πω ότι δεν θα σχολιάσω άλλο την απάντησή του στην απάντηση της περιφέρειας, και λέει ότι ξανά τα δικά του επιμένει ότι ψεύδεται η περιφέρεια. Λοιπόν, από εκεί και μετά ο κόσμος παρακολουθεί, βλέπει, κρίνει και εξάγει τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος μας έχει παρέλθει. Αύριο θα πούμε το επόμενο θέμα που δεν προλάβαμε σήμερα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να αγωνίζεται με την ΕΠΑΡΑ την Όσο τα τελευταία 2 χρόνια ο Δήμος Αναγνωστάκης. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 57 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και την τοπική κοινωνία της Σάρτας. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 57 χρονών, χτυπημένος από την ΕΠΑΡΑ την Όσο, αρτινός αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Δημοσθένης Αναγνωστάκης. Ο Δημοσθένης Αναγνωστάκης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1964 στην Άρτα. Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. Κατετάγει στο πυροσβεστικό σώμα το 1988 και αποφύτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το έτος 1993 με το βαθμό του ανθυποπυραγού. Αποφύτησε το έτος 2007 από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, έχει λάβει μέρος σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Δήμος Αναγνωστάκης είχε υπηρετήσει ως διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Υπήρου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κλαδάρχης του δεύτερου κλάδου διοικητικής υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής και επιχειρησιακό συντονιστής με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν ξέχασε την Άρτα, τους φίλους του, τους γνωστούς του, τους συγγενείς και πάνω απ' όλα τους συναδέλφους του με τους οποίους διατηρούσε στενή επαφή και σε αυτόν απευθύνονταν όσοι αναζητούσαν βοήθεια. Και αυτός ποτέ δεν την αρνούνταν, ενώ ερχόταν και ο ίδιος σε κάθε ευκαιρία στα Γιάννενα στην Άρτα. Είτε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όπως η μεγάλη φωτιά στο ασβεστοχώρι τον Αύγουστο του 2017, αλλά και σε κάποιο ευχάριστο γεγονός, όπως η παράδοση των πυροσβεστικών οχημάτων σε δήμους της Αλβανίας τον Ιούλιο του 2018. Πολύτιμη ήταν η συμβολή του και στην προώθηση της δημιουργίας πυροσβεστικού κλιμακίου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ενώ είχε εξαιρετικές σχέσεις με τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αποτελώντας για όλους μας πολύτιμο συνεργάτη στο έργο της ενημέρωσης. Προήχθη το Φεβρουάριο του 2018 κατ' επιλογή στο βαθμό του Αντιστρατήγου Υπαρχηγού Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος. Αποστρατεύτηκε το 2019, ενώ του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά την αποστρατεία του επέλεξε να ζει στο χωριό που γεννήθηκε, στο Βαθύκαμπο, δίπλα στον Άραχθο. Να χαίρεται τις ομορφιές του τόπου του, να ασχολείται με γεωργικές εργασίες και να γεύεται την κάθε ώρα και την κάθε στιγμή. Δυστυχώς η ζωή είχε αλλιώς σχεδιάσει το μέλλον του. Πριν 2 χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο, αλλά πάντα αγωνιστής και θαραλέος, ποτέ δεν λύγησε. Ήξερε πως αυτή ήταν η προσωπική του μάχη και στάθηκε σαν παλικάρι σε έναν αγώνα που δεν γνώριζε χρόνο, κούραση, απογοήτευση, φόβο, ούτε σχεδιασμό όπως έκανε σαν διοικητής. Μόνο αγώνα. Χαμογελούσε ακόμη και όταν οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Αλλά αυτός δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα. Ο Δήμος Αναγνωστάκης έφυγε ως αγωνιστής. Ο RTV απευθύνει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στον Πρεβεζάνο ήρωα Οδυσσέα Ανδρούτσο αναφέρεται η Επιτροπή Πρέβεζα 1821-2021 στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ένα ιστορικό κείμενο για τον Πρεβεζάνο ήρωα Οδυσσέα Ανδρούτσο εξέδωσε η Επιτροπή Πρέβεζα 1821-2021 «Ιστορία, μνήμη, ελευθερία». Καθώς οδηγούμαστε, τονίζουν, στο τέλος του 2021 και των επετειακών εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης των Ελλήνων, μπορούμε να πούμε ότι όλοι μας κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς γνωρίσαμε καλύτερα ένα κομμάτι της ιστορίας μας, διαπιστώσαμε όμως ότι οι γνώσεις μας για τους ήρωες και αγωνιστές της Επανάστασης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι όχι μόνο ελλιπείς, αλλά και λανθασμένες. Και επειδή αυτή η διαπίστωση αφορά και εμάς, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να μιλήσουμε για το δικό μας ήρωα, τον Πρεβεζάνο Οδυσσέα Ανδρούτσο.
Σκοπός μας δεν είναι να αναφερθούμε στα γνωστά βιογραφικά στοιχεία και στις πολεμικές του δραστηριότητες, αλλά σε κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς του Οδυσσέα Ανδρούτσου, που είναι λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό. Και πρώτα απ' όλα η ίδια η εικόνα του ως ο κλασικός αγριοπός πολέμαρχος με το παχύ μουστάκι που αδικεί τον Ανδρούτσο. Στο βιβλίο του «Η απολογία του Οδυσσέα Ανδρούτσου», ο Μπάμπης Άνινος περιγράφει ότι στην πραγματικότητα ο ήρωας ήταν εύσωμος με μακριά πυκνά ξανθά μαλλιά και ξανθό λεπτό μουστάκι. Είχε βλέμμα μελαγχολικό, σκυθροπό και ευγενικό και μορφή ήσυχη που έδειχνε άνθρωπο με αποφασιστικό χαρακτήρα, τολμηρό και έξυπνο. Ο συγγραφέας αιτιολογεί και την περιγραφή του. Η παρούσα εικόν ληφθήσα εκ διασωζόμενης ιχνογραφίας ή της σε σχεδιάστη απευθείας παράγκλου φιλέλληνος κατά την εποχή του αγώνος αποδίδει πιστό στην φυσιογνωμία του Οδυσσέως. Η άλλη δε η συνήθις ή της αναπαριστά αυτόν με παχύ και ευθύν μίστακα και βλέμμα αγριοπό είναι φανταστική. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Τάκης Λάπας, ο οποίος γράφει ότι οι ψεύτικες και αγριοπές εικόνες τις οποίες ο Οδυσσέας μοιάζει με θηρίο εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1873 με σκοπό να παρουσιάσουν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ως αμόρφωτο και αγρίκο. Μία δεύτερη σχεδόν άγνωστη πλευρά του ήρωα είναι η παιδεία του. Ο Οδυσσέας ήταν μέτοχος της ελληνικής παιδείας και ανοιχτός στις ιδέες του διαφωτισμού. Όπως γράφει ο Τάκης Λάπας, ο Οδυσσέας ήταν ένα φωτεινό μυαλό, ένας άνθρωπος που ξεπερνούσε κατά πολύ την εποχή του. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γεννήθηκε στην Πρέβεζα και μετά τον αποκεφαλισμό του πατέρα του, μετακόμισε στη Λευκάδο όπου και έζησε με τη μητέρα του μέχρι το 1800. Μητέρα και γιος επέστρεψαν στην Πρέβεζα μετά το χαλασμό. Έτσι, ο Οδυσσέας μεγάλωσε στα Επτάνησα, που βρίσκονταν ακόμη κάτω από τη Βενετική κυριαρχία. Εκεί, σε αντίθεση με άλλους κλεφταρματολούς, απέκτησε τη στοιχειώδη μόρφωση. Καλλιέργησε τα ελληνικά του και έμαθε ακόμη πολύ καλά τα αρβανίτικα και τα ιταλικά. Στο διάστημα 1798-1800 γνώρισε και συναναστράφηκε με τον ποιητή Ιωάννη Ζαμπέλιο στη Λευκάδα, από τον οποίο διδάχτηκε. Το ίδιο διάστημα γνώρισε επίσης και άλλους λόγιους ανάμεσα σε κύκλους του νεοελληνικού διαφωτισμού και τελικά επηρεάστηκε και ο ίδιος από τις ιδέες του γαλλικού και νεοελληνικού διαφωτισμού. Ο Ανδρούτσος υπήρξε λάτρης της ελληνικής κλασικής παιδείας. Από επιστολές του φαίνεται ότι γνώριζε και θαύμαζε τους Έλληνες φιλοσόφους, αλλά και τους ήρωες της αρχαιότητας και κατήχε σημαντικές γνώσεις της ελληνικής ιστορίας. Δείγματα της παιδείας του ήρωα μπορούμε να δούμε από το έργο του όταν το 1822 ορίστηκε το Πάρχης των Αθηνών. Έβαλε σε λειτουργία δύο σχολεία και σχεδίαζε να ιδρύσει πανεπιστήμιο παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας. Τον Αύγουστο του 1823 εξέδωσε την Εφημερίδα των Αθηνών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ζήτησε να φέρει στην Αθήνα τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Νεόφυτο Βάμβα για να αναβαθμίσουν την παιδεία των Αθηναίων. Έγραφε γι' αυτό σε επιστολή του στον Νεόφυτο Βάμβα το 1823. «Εις άλλους θέλω περιγράψει πόσα κακά πάσχομεν δια την έλλειψη των ελληνοσωτηρίων διδασκαλιών, προς εσέ δε λέγω ότι η ελληνική παιδεία έλλειψε πολύ από την αγωνιζόμενη Ελλάδα. Όθεν ιδού η αρμοδιωτέρα θέση συμπολίτα να διδάξει στον Ελλήνων τα τέκνα, την αρετήν, την φιλοπατρίαν και τη σοφία των προγόνων μας». Λόγω όμως των διώξεων που ακολούθησαν, το πνευματικό έργο του Ανδρούτσου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είναι γνωστό ότι ο Οδυσσέας το 1803 βρέθηκε στην αυλή του Αλή Πασά, όπου έλαβε και την πολιτική και στρατιωτική του παιδεία. Εκεί διδάχτηκε την πανουργία, τη σκληρότητα και την καχυποψία που επικρατούσε στο Σαράι. Εκεί έμαθε να είναι αλληλέητος στους εχθρούς του. Όμως εκεί είχε και διδάσκαλό του τον διάσημο Ψαλίδα, που τον μίλησε στη φιλική εταιρεία. Οι διδαχές του Ψαλίδα καθώς και οι επιδράσεις από τις ιδέες του διαφωτισμού τον έκαναν να αποκτήσει την πλέον φωτισμένη συνείδηση του ελληνισμού. Σε όλη την πορεία του ο Ανδρούτσος δεν έπαψε να δείχνει περιφρόνηση στους κοντζαμπάσιδες, αλλά συμπόνια για το λαό. Το ίδιο ανελέητος υπήρξε και σε κρούσματα ληστείας μεταξύ Ελλήνων. Πάνω απ' όλα ήταν πατριώτης σύμφωνα με τους όρκους που είχε δώσει κατά την εισδοχή του στη φιλική εταιρεία. Σκοπός της ζωής του υπήρξε η λευταριά του γένους σε ένα κράτος πραγματικά δημοκρατικό. Αν οι κοτσαμπάσιδες θα ήθελαν να ακολουθήσουν, θα ήταν δεκτοί. Αλλιώς θα γίνονταν στόχοι για αυτόν όπως και οι Τούρκοι.
Το δημοτικό τραγούδι μελοποίησε την ακατάπαυστη πάλη του λαϊκού αγωνιστή κατά των πλουσίων. Προσάς άρχοντες της Λιβαδιάς, προσάς κοτσαμπασίδες, γρήγορα το μουρσαρελέ λουφέ στα παλικάρια. Βάζω φωτιά τη χώρα σας και καίω τα σαράγια, καπνίζω τις κυράδες σας και τις αρχόντισές σας. Αυτός ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Δεν ήταν απλά μια σπουδαία στρατιωτική μορφή, αλλά μια ηγετική φυσιογνωμία με δυνατή προσωπικότητα που προκαλούσε φόβο όχι μόνο στους Τούρκους, αλλά και στους κοτσαμπάσιδες σε ένα κομμάτι του κλήρου και στους κυβερνητικούς του νέου Ρωμαίικου κράτους που τον έβλεπαν ως ένα τεράστιο κίνδυνο. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν έναν ανελαίητο αγώνα εναντίον του με σκοπό τη συκοφάντηση και τελικά την ολοκληρωτική εξόδωσή του. Αυτός όμως πιστός στις αρχές του, παρόλες τις διώξεις που το ασκήθηκαν, παρέμεινε αμέτωχος του εμφυλίου και της αλληλοσφαγής που ακολούθησαν μετά τη δεύτερη εθνοσυνέλευση το 1823 στο άστρο της Κινουρίας. Επέλεξε να μείνει κλεισμένος στη δρακοσπηλιά του, παραγωνισμένος και αφορισμένος, να παρακολουθεί τη νέα πατρίδα του που δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα, που ο ίδιος οραματίστηκε, να ταλανίζεται από εμφυλίους παραγμούς. Έβλεπε ότι στη χώρα εκτυλισσόταν η αναξιοκρατία και η πλήρης υποταγή της φτωχής τάξης και των ηρωικών πολεμιστών στους πλουσίους και στην Εκκλησία. Μία εξέλιξη που δυστυχώς ο ίδιος είχε προβλέψει, όπως μαρτυρούν τα λόγια του στη συνέλευση του Άστρους και που αποτελούν την παρακαταθήκη του προς εμάς, τους νεότερους Έλληνες. «Να επιθυμώ εθνικά συνελεύσεις, να αγαπώ δικαίους διοικητάς, να είμαι λάτρης των εναρέτων και φίλος των σοφών, να διψώ την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας, επιθυμώντας μόνο και μόνο Έλληνες, να διοικούν και να βασιλεύουν εις Έλληνας». Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων που κατηγορούνται για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. Ειδικότερα πρόκειται για 25χρονο ημεδαπό και δύο ανήλικους ημεδαπούς, από τους οποίους συνελήφθησαν ο 25χρονος και ο ένας ανήλικος. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία χθες το απόγευμα ότι οι δύο ανήλικοι είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα συναλλαγή σε κατάστημα της Πρέβεζας με πλαστό χαρτονόμισμα των 20 ευρώ και επιχειρούν εκ νέου να θέσουν σε κυκλοφορία πλαστό χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στο ίδιο κατάστημα. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας του τμήματος Πρέβεζας προσέτρεξαν στο σημείο, εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο ανηλίκους. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστό χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και το πλαστό χαρτονόμισμα που είχαν χρησιμοποιήσει νωρίτερα οι δύο ανήλικοι. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι είχαν προμηθευτεί τα πλαστά χαρτονομίσματα από τον 25χρονο με σκοπό να τα θέσουν σε κυκλοφορία στην αγορά. Ο 25χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 59 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Ακόμη εξακριβώθηκε ότι ο συλληφθής ανήλικος τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία συναλλαγή με πλαστά χαρτονομίσματα των 20 και 10 ευρώ στο ίδιο κατάστημα, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ είχε αποπειραθεί ανεπιτυχώς να θέσει σε κυκλοφορία πλαστά χαρτονομίσματα και σε άλλα τρία καταστήματα της Πρέβεζας. Η συνολική ονομαστική αξία των χαρτονομισμάτων που κατασχέθηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.120 ευρώ. Ο 25χρονος συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Πρέβεζας. Πάμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό.
Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία μέχρι νωρίς το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο κατά τόπους θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.